δεν έχει ηγεσία που να οδηγεί στη χώρα, γιατί έκανε λάθος ο Αλέξης Τσίπρας που αποχώρησε και τον καλό να επανεξετάσει τη θέση του. Γιατί προκάλεσε κρίση. Να γυρίσει. Δεν το ξέρω. Αλλά τότε όταν επανεξετάσει, τι λέτε. Ακούστε να πει. Αυτά είναι όπως μπορώ να σας πω έτσι για το κουτσομπολιό. Μετά. Αλλά το βασικό. Τον είδαμε προχθές με τον κύριο Σακελαρίδη. Αυτό τι σημαίνει για σας? Ότι γίνεται μια προσπάθεια επαφών. Θα σας πω τη γνώμη μου, εντάχει. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στο. Άρα λοιπόν, ελέγχει την πολιτική ζωή της χώρας. Εδώ έχουμε τους ιδιοκτήτες της χώρας που συναντήθηκαν και με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο. Ποιος? Κασελάκης. Όχι, ιδιοκτήτες της χώρας. Κασελάκης είναι η τελευταία τρύπα της φλογέρας. Όπως λέμε και στα χωριά μας. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν. Και κουβεντιάσαν μετά τη δολοφονία που έγινε στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ναι. Είναι ιδιοκτήτες, οι καναλάρχες, αυτοί που ξαπέμπουν κοκακιροίνη, αυτοί έχουν τις ομάδες και έχουν το πόπολο και το σοπαδό. Τώρα είναι εύκολες δύο κουβέντες. Όχι, θα το λέω, γιατί ξέρω ποιος έχει την εξουσία στη χώρα. Εντάξει. Τελεία. Γιατί έχω πάει τρεις φορές στρατοδικείο και δύο φορές φυλακή. Και δεν είναι προσωπικό ζήτημα. Και πρέπει να εξαιρέσει τη χώρα και να την έχει η πολιτική ηγεσία. Εσάς όταν σας έδιναν, σας έστελναν στη Βουλή, τα αφεντικά της χώρας σας έστελναν. Όχι, ο ελληνικός λαός και τα αφεντικά, ακούστε κάτι, και τα αφεντικά πέταγαν έξω όποιον δεν ήταν μαζί τους. Όποιον δεν αγόρεναν. Μην με διακόπτετε. Εσείς είστε πολλά χρόνια στην πολιτική, κύριε Ζουμάκα. Τα αφεντικά που ήμουν στην Βουλή, δεν θα σας ακούω. Τα αφεντικά που ήταν στη Βουλή, όταν ήμουν στη Βουλή, είχαν αγορασμένη τη μισή κοινωνική ομάδα του Πασόκ. Και είχαν και αγορασμένη τη μισή. Τότε τα είπα. Και έφυγα. Πώς? Κάτσατε πολλά χρόνια όμως. Κάνετε λάθος. Δεν είχαμε όλες. Υπουργός ήταν πολλά χρόνια. Στέλεχος κεντρικό. Όχι, πολλά αφήστε χρόνια. Αυτά. Δεν ήσασταν. Αφήστε αυτές τις δεξιές. Γιατί είπα δεξιές. Δεν τελείως, δεν ήμουν από αυτούς, ήμουν απέναντι. Δεν και μετά εκεί. Έφυγα. Εξουσία, ήμουν απέναντι και έφυγα. Στην εξουσία ποτέ, στην πολιτική ήμουν. Στην πολιτική ήμουν. Όταν είσαι υπουργός, σε εξουσία. Όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Διαχειρίζεις υποθέσεις που σου λέει ο Πρωθυπουργός. Και μετά όταν δεν σε έφυγα. Μια φορά καλέστε να σας πω πώς έφυγα από το Υπουργείο Μεταφορών. Με ξύλο. Στη συνεδρίαση κυβερνητική. Και τα ονόματα όλων. Παίξατε ξύλο. Ναι, με ορμήσαν επάνω μου. Γιατί δεν υποστηρίζω συμφέροντα προϊόντων της Ανατολικής Γερμανίας. Δεύτερον, ότι με απέλησε ο Παπανδρέου από το ραδιόφωνο 7.30 ώρα το πρωί σαν αναπληρωτή υπουργός παιδείας, γιατί κατήγγειλα μια συμμορία τελεχών του Πασόκ που έκλεβε τις κάλπες του συνεδρίου της ΓΕΣΕ. Είμαστε σε άλλο θέμα. Δεν είμαστε σε άλλο θέμα. Είναι το ίδιο. Ποιος έχει την ιστορία? Ποιος έχει δεξιά? Χώρος για νέο κόμμα στην αριστερά υπάρχει και το αριστερά. Εδώ, αυτό το είπες τώρα. Όσοι φύγατε, όσοι αυτό είναι το σχέδιο λοιπόν. Ναι, πώς θα πορευτείτε, υπάρχει χώρος? Ακούστε, εγώ όταν κατέβηκα υποψήφιος. Και ποιος θα είναι ο ηγέτης? Αν θέλετε. Ναι. Αυτό θα το αποφασίσουν οι κοινωνίες. Και η ελληνική κοινωνία και ο χώρος της παράταξης. Λοιπόν, εγώ κατέβηκα υποψήφιος μόλις είδα ότι η διαπλοκή και η ολιγαρχία μπήκαν μέσα στη ΣΥΡΙΖΑ. Και έχω ένα σωρό στοιχεία. Βγήκα εδώ, συναντηθήκαμε με πολλούς από εσάς και διάφορους. Λοιπόν, μου είπαν, έχουμε τρεις επαφές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια μικρή επαφή για μια μικρή ομάδα που θέλει διάσπαση και ένα μικρό αριστερό κόμμα. Μάλιστα. Μια μεγάλη επαφή με πολλούς που θέλουν την ήττα στις ευρωεκλογές και να ξαναβάλουν το θέμα της ηγεσίας. Όπου πρώτο ζήτημα είναι η επιστροφή του Τσίπρα. Μάλιστα. Και το τρίτο, μια μικρότερη ομάδα. Θα μπει αυτό το ζήτημα τώρα? Είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να ξαναγυρίσει ο Τσίπρας? Αυτά τα τρία. Θέλει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ να γυρίσει. Εγώ σας μιλάω για τρία σχέδια. Το τρίτο είναι μια μικρότερη ομάδα που θέλει τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.